Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο τρίτο μέρος του βίντεο που θα δείξουμε πώς θα βάψετε το επιτραπέζιο Descent. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να περάσουμε τις φιγούρες με μαύρο αστάρι. Επειδή ήθελα όλες οι φιγούρες να είναι διαφορετικές, δεν ακολούθησα κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο. Έτσι, με κάκι μπράουν, έκανα διάφορα σχέδια, κυρίως στις κοιλιές και στα κοκάλινα μέρη. Με την ίδια λογική, χρησιμοποίησα και το Scarlet Red. Το Sun Yellow και το Scorpion Green είναι χρώματα πολύ ελαφριά και δεν μπορούν να γράψουν κατευθείαν πάνω στο μαύρο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να κάνουμε ή πολλά περάσματα ή να χρησιμοποιήσουμε πριν ένα πιο ανοιχτό χρώμα. Έτσι εδώ θα εκμεταλλευτούμε το κάκι που χρησιμοποιήσαμε πριν, βάφοντας από πάνω τα επιλεγμένα μας χρώματα. Με Stone Cold Grey θα βάψουμε τα νύχια και τις δαγκάνες στην άκρη των ποδιών. Έπειτα με Bone White ελαφριά θα περάσουμε όλη την φιγούρα μας. Με Sepia Wash θα περάσουμε κυρίως τα κοκάλινα μέρη. Και με Black Wash θα περάσουμε τις κοιλιές. Τέλος, με Livery Green θα δώσουμε έναν τοξικό χαρακτήρα στις αράχνες. Και ειδού οι αράχνες μας. Τα φίδια τα προετοίμασα με λευκό, κόκκινο και μπλε αστάρι. Το λευκό το πέρασα με Scorpion Green ως βασικό χρώμα. Έπειτα με Sick Green έκανα όλες τις σκιές. Τα φωτίσματα τα έκανα με Livery Green. Στον κόκκινο όπως και στον μπλε χρησιμοποίησα το αστάρι ως βασικό χρώμα. Τις σκιές τις έκανα με μαχάγκονη, ενώ τα φωτίσματα με Bloody Red. Το μπλε κεφαλόφιδο, τις σκιές έκανα με Imperial Blue και τα φωτίσματα με Magic Blue. Με επαχείρευστο ivory έβαψα τα μάτια και τα δόντια.
Τις γλώσσες τις έβαψα με Squid Pink. Έπειτα κάθε φιγούρα την πέρασα με το γος του χρώματός της, δηλαδή πράσινο γος, φλες γος και μπλε γος. Με Bloody Red θα βάψουμε την ήριδα και μετά με μαύρο την κόρη του ματιού. Και η δουταφίδια. Οι δύο γιγαντές θα έχουν ίδια ρούχα, αλλά διαφορετικό χρώμα δέρματος. Έτσι, ο ένας είναι περασμένος με μπλε αστάρι και ο άλλος με καφέ αστάρι. Τον μπλε θα το σκιάσουμε με Ultramarine Blue και μετά με μαύρο. Τα φωτίσματα από την άλλη θα τα κάνουμε με Light Sea Blue. Με Dark Flare Stone θα βάψουμε τα μούσια και τα μαλλιά και αν χρειαστεί τις άκρες θα τις βάψουμε με πινέλο. Με Scorpion Green θα βάψουμε τα παντελόγια και των δύο γιγάντων. Ενώ τα σκισμένα μπλουζάκια τους με Bloody Red. Με Russian Green θα προσθέσουμε σκιές στα παντελόνια, ενώ με Scorpion Green πάλι θα επαναφέρουμε κάποια χαμένα φωτίσματα. Τις σκιές του καφέ γιγαντά θα τις κάνουμε με Charles Brown. Επίτα με Desert Yellow θα κάνουμε κάποια έντονα φωτίσματα. Τη ξύλινη χειρολαβή από το σφυρί θα τη βάψουμε με κάκι. Τα λίγα δερμάτινα μέρη που έχει θα τα βάψουμε με Leather Brown. Το θικάρι θα βαφτεί με black. Τέλος, τα μούσια και τα μαλλιά του καφέ γίγαντα θα βαφτούν με cold grey. Τα σφυριά θα βαφτούν με chainmail silver. Οι επίδεσμοι του σφυριών βάφτηκαν με Bone White. Μετά θα εφαρμόσουμε προσεκτικό γουός χρησιμοποιώντας μπλε, πράσινο και σέπια γουός. Τα μάτια του τα έβαψα με dark green και μαύρο.
Τέλος, με Bone White θα περάσουμε μουσια και μαλλιά με στεγνοπινέλο. Τελειώσαμε λοιπόν και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε και ένα like και θα τα πούμε μαζί την επόμενη φορά. Γεια χαρά!